Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Patras TV. Επίθεση στην κυβέρνηση, την οποία κατηγορεί πως δείχνει η προνομιακή μεταχείριση στον εκδότη και εργολάβο κύριο Καλογρίτσα, εξαπέλυσε η Νέα Δημοκρατία. Αφορμή η ανάληψη της τέταρτης εργολαβίας της Πατονπύργου από την εταιρεία του. Επίθεση στην κυβέρνηση, την οποία κατηγορεί πως δείχνει προνομιακή μεταχείριση στον εκδότη και εργολάβο κύριο Καλογρίτσα, εξαπέλυσε η Νέα Δημοκρατία. Σε ανακοίνωσή του, το γραφείο τύπου του κόμματος τονίζει πως πριν στεγνώσει το μελάνι της αθλειότητας της εφημερίδας Documento, ο εκδότης της και επίσημος εργολάβος λάσπης της κυβέρνησης κύριος Καλογρίτσας πέρασε σήμερα από το Ταμείο αναφορικά με το έργο του οδικού άξονα Πατρών Πύργου. Η Νέα Δημοκρατία κατηγορεί την κυβέρνηση πως αφού κατέτμισαν το έργο του οδικού άξονα Πάτρα Πύργος, ο κύριος Σπύρτζης, ως υπουργός και κουμπάρος του κυρίου Καλογρίτσα, του ανέθεσε την τέταρτη κατά σειρά εργολαβία, ύψος 74 εκατομμυρίων ευρώ. Τι να εξηγήσω, ότι είναι κολλητός αυτής της κυβέρνησης, χρειάζεται να το πω εγώ. Δεν το ξέρει πλέον το Πανελλήνιο ότι υπάρχει σχέση του συγκεκριμένου εργολάβου. Και όταν λέω σχέση, υπάρχει κάποια, εν πάση περιπτώσει, ένας διάβλος επικοινωνίας, το βλέπουμε στα μέσα ενημέρωσης. Θα είδατε ότι βγήκε εφημερίδα υπό τον κύριο Καλογρίτσα, που είναι δημοσιογράφη και είναι φύλλα προσκύμενη στο ΣΥΡΙΖΑ. Το ντοκουμέντο, το ντοκουμέντο. Ακριβώς. Είναι η εφημερίδα που χτυπάει τον Κυριάκο τον Μητσοτάκη καθημερινά και τη Νέα Δημοκρατία. Υπήρχε μια διαδικασία έτοιμη. Ο δρόμος θα είχε δημοπρατηθεί, θα είχε ολοκληρωθεί η διαδικασία και θα ήταν μέσα ο εργολάβος τώρα ίσως 6 μήνες και θα δούλευε. Ναι. Κοιτάξτε, αυτό από μόνο του δείχνει ότι αν έπρεπε να υπήρχε μια σκοπιμότητα θα την έκανε με μία το έργο για να πάει στο συγκεκριμένο εργολάβο. Η λογική της κατάτμησης των έργων, όχι μόνο της Πατρών Πύργου, ήταν στη λογική της κυβέρνησης για το πώς θα δημοπρατούνται τα έργα από εδώ και πέρα. Ναι. Τώρα, αν ο κ. Καλογρίτσας πήρε τα 6-7 και υπάρχουν ενστάσεις για αυτή τη Νέα Δημοκρατία, καλό θα είναι η Νέα Δημοκρατία, αντί να μιλάει αόριστα, να μιλήσει συγκεκριμένα. Δηλαδή, βλέπει ότι στο διαγωνισμό υπάρχουν συγκεκριμένες ενέργειες που κατοχυρώνουν το έργο στον κύριο Καλογρίτσα με κάποιες πρακτικές οι οποίες είναι άνομες. Αν υπάρχει τέτοιο πράγμα, να το πει. Δεν λέει αυτό. Λέει ένα πυροτέχνημα το πήρε ο Καλογρίτσας. Ο κύριος Σπυρίδης νομίζω απάντησε σε αυτό. Όποιος δώσει την έκπτωση, τη μεγαλύτερη κλπ. Θα κάνει το έργο. Έτσι γίνονται οι εργολαβίες, πήγαν στον Καλογρίτσα. Αν υπάρχει κάτι άνομο, ξαναλέω, ας το καταθέσει η Νέα Δημοκρατία στο διαγωνισμό. Η Νέα Δημοκρατία μάλιστα υπενθυμίζει πως ήδη η εταιρεία του έχει πάρει και τα 3 προηγούμενα έργα συνολικού προϋπολογισμού 178 εκατομμυρίων ευρώ, χωρίς το σημερινό. Τσίπρας κερνάει και Καλογρίτσας πίνει, καταλήγει η ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας. Ανταυτού έχουμε ένα έργο που έχει καθυστερήσει 2 χρόνια, εγώ λέω 3 και 4, γιατί δεν θα μπει πριν το 18, εργολάβος. Δεύτερον, το έργο θα το πάρει ένας και μόνο. Και μέχρι τώρα έχει πάρει το μισό. Το 50% του έργου το πήρε ένας. Ναι. Άρα, γιατί να μην πάρει και το υπόλοιπο, αφού μπορεί πλέον να δίνει μεγαλύτερες εκτόσεις από έναν άλλον που θα έρθει και θα φτιάξει εργοτάξιο για 10 χιλιόμετρα, ναι, ενώ αυτό θα έχει για τα 40 και τα 50. Mm-hmm. Και το τρίτο είναι και σημαντικό ότι ξέρετε, όταν θες να δώσεις σε κάποιον κάτι και είσαι υπουργός, θα κάνεις τα πάντα. Αυτό έγινε και σε αυτή την περίπτωση. Κλείνει τώρα η παλιά, κλείνει και η νέα εθνική οδός το απόγευμα της Πέμπτης. Κάτοικοι των Καμαρών και του Ερηναιού αντιδρούν στην αυξημένη και επικίνδυνη κίνηση βαρέων οχημάτων από την παλαιά εθνική. Προημερών, ένας 60χρονος κινδύνευσε να χάσει τη ζωή του από μία νταλίκα. Μη συγκρουστούν που ήταν στενό, πήγε δεξιά και τον χτύπησε στο χέρι, τον έριξε κάτω, πάει καλά που δεν τον πάτησε. Ντροπή τους. Ντροπή τους. Τόσα χρόνια και δεν έχουν κάνει τίποτα. Τι κάνουνε, τα διόδια τα παίρνουν, τα λεφτά τα παίρνουν, δρόμο δεν έχουμε. Και όλα τα γυρίζουν από εδώ, εκεί στα Σελιανίδικα στροφή, παράκαμψη λέει και έρχονται όλα από εδώ. Η ώρα είναι 11 το πρωί και κοιτάξτε τι γίνεται στη παλαιά εθνική οδό, στο ύψος του νέου Ερηναίου από τις Νταλίκες.
Όπως είδατε, η επικινδυνότητα του δρόμου είναι μεγάλη και τα τροχαία ατυχήματα αρκετά. Μάλιστα, τη Δευτέρα σημειώθηκε και σοβαρό τροχαίο ατύχημα εδώ στο ύψος του Ερηναιού, στην παλιά Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Και πώς να μην συμβεί άλλωστε, αφού η ορατότητα για πεζούς είναι σχεδόν μηδενική, όπως βλέπετε, σε δρόμο με καθημερινή κυκλοφορία βαρέων οχημάτων και υψηλές ταχύτητες. Ένας 60χρονος λοιπόν Σύρος επαγγελματίας, ο Σπύρος Κόρμπε, που διατηρεί ψιλικατζίδικο επί του δρόμου, λίγο έλειψε να χάσει τη ζωή του όταν την ώρα που περπατούσε σε αυτό εδώ το σημείο με κατεύθυνση τη γειτονική αγορά των Καμαρών, από τη ταχύτητα της Νταλίκας παρασύρθηκε και χτύπησε στους πίσω τροχούς της. Με αποτέλεσμα λοιπόν να τραυματιστεί στο κεφάλι, το στήθος και τα κάτω άκρα. Ακούστε τι λέει η γυναίκα του. Πριν ανέβει στη γέφυρα ή στο δρόμο που φτιάξανε με τσιμέντο, άκρη ξυστά, ερχόταν μία Νταλίκα, ένα φορτηγό έτσι και ένα έτσι. Για να μην συγκρουστούν που ήταν στενό, πήγε δεξιά και τον χτύπησε στο χέρι, τον έριξε κάτω, πάλι καλά που δεν τον πάτησε. Αλλά τώρα είναι με ράματα, πρισμένα, είναι κακοποιημένος. Γιατί όλες οι Νταλίκες έρχονται από εδώ, όλα τα φορτηγά από εδώ και δεν υπάρχει μέρημνα για τον κόσμο. Στην άκρη, ξυστά στον όχθο. Και τον πήρε στο αριστερό χέρι, όπως ερχόταν δεξιά, τον πήρε στο αριστερό χέρι και τον έριξε κάτω. Σε τι κατάσταση είναι ο σύζυγος? Ευτυχώς δεν έχει σπάσει τίποτε, αλλά είναι κακοποιημένο. Του κάνανε ράματα, έχει χτυπήσει και στο κεφάλι λίγο. Αλλά μπορούσε να είχαν συμβεί χειρότερα. Βεβαίως, βεβαίως. Στην αποδεδειγμένη αδιαφορία του Υπουργείου Υποδομών να αντιμετωπίσει βελτιωτικά το πρόβλημα από τον περασμένο Σεπτέμβριο, κάτοικοι, φορείς και πιθανώς τοπικές κοινότητες αναλαμβάνουν δράση επιχειρώντας να πιέσουν. Οι κάτοικοι, αφού συνεδριάσουν, θα αποφασίσουν το κλείσιμο της παλαιάς Εθνικής Οδού, εδώ, στο ύψος του ποταμού Φίνικα των Καμαρών, την Πέμπτη, και μάλιστα σε χρόνο τέτοιο, ώστε να προκαλέσουν πιο ασφιχτική πίεση στους αρμοδίους. Από τη μία λοιπόν τα έργα και οι Νταλίκες και από την άλλη το Δημοτικό Σχολείο Καμαρών. Οι γονείς ζουν με τον φόβο καθημερινά. Εδώ και 15-20 μέρες ταλαιπωρούμαστε καθημερινά. Δεν μπορούμε να πάμε σπίτια μας, στις δουλειές μας, στο καφενείο, στο μαγαζί, τα παιδιά μας στο σχολείο. Έχουν ρίξει όλη την εθνική στο παλιό εθνικό δίκτυο και το ένα ρεύμα και το άλλο. Και ενώ μας είχαν πει στην αρχή για 2-3 μέρες, τώρα έχουμε φτάσει 20 μέρες και μας ταλαιπωρούν. Βλέπουμε εδώ οι Νταλίκες. Καλή. Και καθημερινά. Και όχι φοβός. Καθημερινά δεν μπορούμε να πάμε τα παιδιά σχολείο μας. Αναγκαζόμαστε όλοι οι γονείς να πηγαίνουμε τα παιδιά στο σχολείο με το αυτοκίνητό μας. Γιατί δεν μπορούν να πάνε μόνα τους. Θα διανύσουν μια απόσταση 100-200-500 μέτρα. Πολύ επικίνδυνο. Πάρα πολύ επικίνδυνο. Γιατί είναι, έχει κοπεί στην Παναγοπούλα και περνάνε όλα από εδώ. Είναι πολύ επικίνδυνο. Και μάλιστα χτες είχαμε και ατύχημα εδώ. Κάποιος τραυματίστηκε, ένας άνθρωπος, είναι σοβαρά. Ο σχεδιασμός τώρα αφορά σε μπλόκο του δρόμου τις ίδιες ώρες ή τουλάχιστον μέσα στο τρίωρο, 6.30 το απόγευμα με 9.30 το βράδυ, που θα βρίσκεται σε εξέλιξη και το οδόφραγμα των αγροτών στην Νέα Εθνική Οδό. Αυτό, όπως αντιλαμβάνεστε, σημαίνει ότι τη μέρα της κινητοποίησης θα προκληθεί έμφραγμα, αφού και οι δύο οδικοί άξονες θα παραμείνουν κλειστοί, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τους διερχόμενους οδηγούς, το κυκλοφοριακό κομφούζιο και τις ουρές των γιοταχή. Όπως και να το κάνεις, είναι τόσα πολλά τα αυτοκίνητα που ανά πάσα στιγμή μπορεί να γίνει κάποιο ατύχημα. Εγώ το έχω πει από πάρα πολύ καιρό ότι πρέπει οπωσδήποτε να γίνει κάτι εδώ, γιατί εμείς εδώ έχουμε 5 χρόνια. Τα μαγαζιά, η αγορά εδώ των Καμαρών έχει πεθάνει. Τι θα κάνετε τώρα, θα κλείσετε το δρόμο? Ναι, κάτι... αυτό σκοπεύουν, το κλείσιμο του δρόμου. Την ίδια ώρα εφιάλτης έχει γίνει η παλιά Εθνική Οδός και στην Ροδοδάφνη, αφού οι Νταλίκες και τα φορτηγά πηγαίνουν έρχονται. Αλλά οι εργασίες του Σκόμβου, Σαβίθου και Πανοράματος έχουν παγώσει για πάνω από δίμηνο, αφήνοντας πίσω τους σκόνη και θόρυβο, αλλά και αφόρητη κίνηση. Και στη γέφυρα πεζών που συνδέει Νέο Ερηναιό και Καμάρες, οι είσοδοι είναι ημιτελείς και απαιτούνται εργασίες ώστε ο κόσμος να μην κινείται στο οδόστρωμα. Θλίψη στην Πάτρα για τον ευνίδιο θάνατο του γνωστού πατρινού επιχειρηματία Μαθαίου Κοντογιάννη. Πήγε να ψωνίσει το πρωί και κατέρευσε. Ο ΕΚ λοιπόν είχε αφήσει το στίγμα του με το γνωστό του παγωτό μηχανής. Ήταν από τις ιστορικότερες μορφές της Πάτρας, αφού άφησε το στίγμα του με το ξεχωριστό παγωτό μηχανής με το οποίο μεγάλωσαν γενιές και γενιές. Ο 75χρονος επιχειρηματίας Μαθαίος Κοντογιάννης,
πατέρας του πατρινού ιδιοκτήτη της επιχείρησης Μαθιός, έσβησε σήμερα το πρωί ξαφνικά. Είχε βγει για να κάνει τα καθημερινά ψώνια του. Την ώρα που βρισκόταν στο κατάστημα Ξηρό Καρπών και Τσογιάν, στην οδό Αθανασίου Διάκου, έχασε τις αισθήσεις του λόγω ανακοπής καρδιάς και έπεσε στο έδαφος. Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση. Εκλήθη ασθενοφόρο, το οποίο μετέφερε τον 35χρονο εσπευμένα στο νοσοκομείο. Ωστόσο, λίγη ώρα αργότερα, ο γνωστός επιχειρηματίας άφησε την τελευταία του πνοή, σκορπώντας την θλίψη στην τοπική κοινωνία της Πάτρας. Ένας πελάτης του καταστήματος του Σκητσογιά μπήκε με τη σύζυγό του μέσα, λιποθύμησε και δυστυχώς μέχρι αυτή τη στιγμή γιατί του στενοφόρου του ΕΚΑΒ δεν μπορούσαν να τα αναφέρουν. Πάνω από 20.000 αιτήσεις περίμενε ο Δήμος Πατρέων για το επίδομα αλληλεγγύης. Από τις 6 το πρωί συγκεντρώνονται στα ΚΕΠ και τα γραφεία του κοινωνικού τομέα στην Οδογούναρη. Στην ουρά από τις 6 το πρωί για το επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης. Η εικόνα είναι χαρακτηριστική. Πολίτες περιμένουν 2 ώρες πριν ανοίξει η υπηρεσία ώστε να μπορέσουν να κάνουν την αίτησή τους γρήγορα. Ευχόμενοι να μην ξαναπέσει το σύστημα. Σύμφωνα με εκτιμήσεις του Δήμου Πατρέων, πάνω από 20.000 θα είναι οι αιτήσεις οι οποίες θα κατατεθούν και προσωπικό δεν υπάρχει. Ο πρόεδρος του κοινωνικού οργανισμού έχει ήδη στείλει επιστολή προς τον αρμόδιο υπουργό, διεκδικώντας έκτακτη επιχορήγηση ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες με το απαραίτητο προσωπικό και τον ανάλογο εξοπλισμό για να ανταποκριθεί ο Δήμος με τους καλύτερους δυνατούς όρους στις ανάγκες των οφειλουμένων. Το πρόβλημα είναι εδώ από τη στιγμή που έχει ξεκινήσει το ΚΕΑ. Έχουμε βγάλει και καταγγελία και σαν Δήμος. Έχουμε στείλει επανειλημμένα επάνω στο Υπουργείο και στη Διασχειριστική Αρχή και έχουμε εκθέσει το πρόβλημα ότι δεν δουλεύει το σύστημα. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα όπου περνάμε τα αιτήματα των δικαιούχων. Πρέπει κάτι να γίνει. Έρχεται ο κόσμος και ταλαιπωρείται. Κάθεται από το πρωί μέχρι το απόγευμα, γιατί έχουμε ανοίξει να πω και το απόγευμα και τη βραδινή βάρδια και δουλεύουμε εδώ στο κεντρικά του κοινωνικού οργανισμού προκειμένου να εξυπηρετήσουμε τον κόσμο. Απόγευμα. Μπορεί να έρθει και το απόγευμα, από τις 2 μέχρι τις 9. Τρόμος για 16χρονη στα Ζαρουχλέικα. Την απείλησαν και την λίστεψαν 2 άτομα. Τρόμος το βράδυ της Τρίτης για μια 16χρονη. Την ώρα που περπατούσε στην οδό Μυκηνών στα Ζαρουχλέικα, της επιτέθηκε νεαρό ζευγάρι. Η ανήλικη ευνηδιάστηκε και τρομοκρατήθηκε. Οι δράστες είναι ζευγάρι νεαρών οι οποίοι με την απειλή μαχαιριού της άρπαξαν το κινητό τηλέφωνο και εξαφανίστηκαν. Η αστυνομία τους αναζήτησε στην ευρύτερη περιοχή, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Απίστευτο τώρα και όμως αληθινό. Αρχαιός πολιτευτής έκοψε την πίτα του γραφείου του με δανεικό ρεύμα. Αυτό που συνέβη σε γραφείο πολιτευτή Αχαΐας δεν έχει προηγούμενο. Αποφάσισε να κόψει πίτα, αλλά με δανεικό ρεύμα. Και όπως ήταν φυσικό, τα καλώδια που υπήρχαν μέχρι και στον διάδρομο του γραφείου του πολιτευτή προβλημάτισαν και προκάλεσαν απορίες σε όσους ανταποκρίθηκαν στην πρόσκλησή του για να παραστούν στην εκδήλωση και να τον ακούσουν στην πολιτική του ομιλία. Πρόκειται για γνωστό επιχειρηματία, επιστήμονα, ο οποίος όμως έχει κλείσει εδώ και μήνες το επαγγελματικό του γραφείο. Ωστόσο το χρησιμοποιεί ως πολιτικό γραφείο και ως χώρο να κάνει κάποιες εργασίες. Επειδή όμως πηγαίνει εκεί μόνο πρωινές ώρες, έχει κάνει διακοπή ηλεκτροδότησης. Αν χρειαστεί να μεταβεί στο γραφείο απογευματινές ή βραδινές ώρες, χρησιμοποιεί φακό. Όμως σε μια πολιτική εκδήλωση δεν θα μπορούσε να την βγάλει με κεριά. Παρακάλεσε λοιπόν τον γείτονα του να του δώσει ρεύμα. Σε καμία περίπτωση δεν θα έκανε ρευματοκλοπή από το δικό του απενεργοποιημένο ρολόι. Όντως, με τη χρήση καλωδίων φωτίστηκε ο χώρος, έκοψε την πίτα του, ευχήθηκε, μίλησε κιόλας. Και όλα αυτά με δανεικό φως. Απόφαση σωτηρία υπέρ πατρινού δανειολήπτη απαλλάχτηκε από οφειλές ύψους 250.000 ευρώ, σύμφωνα με απόφαση δικαστηρίου της Πάτρας. Γενναίο κούρεμα των χρεών προς τράπεζες έγινε από το αρμόδιο δικαστήριο προς όφελος πατρινού, οι οφειλές του οποίου ανέρχονταν σε 297.000 ευρώ από λήψη δανείων. Μετά από δικαστική απόφαση, ο δανειολήπτης απαλλάσσεται από χρέη συνολικού ύψους 250.000 ευρώ, αφού καλείται να πληρώσει μόνο 42.000 ευρώ σε μηνιαίες δόσεις ύψους 300 ευρώ το μήνα για 29 έτη. Συγκεκριμένα έγινε δεκτή η αίτηση πατρινής δικηγόρου περί μη δόλειας περιέλευσης δανειολήπτης σε υπερχρέωση, αφού οι ίδιες πιστώτριες εταιρείες ήταν αυτές που συνέβαλαν σημαντικά στο οικονομικό του αδιέξοδο, προκαλώντας του την αισιοδοξία και την πεποίθηση ότι θα μπορέσει να ανταποκριθεί στην εξυπηρέτηση των δανείων.
Αναρχητές για ρίχτες μπούκαραν σε διαμερίσματα του δευτέρου και του τρίτου ορόφου πολυκατοικίας στην περιοχή του Πελεκάνου. Σε μπαλκόνια του δευτέρου και τρίτου ορόφου αναρχήθηκαν χθες το βράδυ διαρρήκτες, οι οποίοι εισέβαλαν σε τουλάχιστον δύο διαμερίσματα στην ευρύτερη περιοχή του Πελεκάνου. Οι διαρρήκτες έφτασαν στους στόχους τους χρησιμοποιώντας ως εργαλείο αναρρίχησης τις τέντες των σπιτιών. Στο στόχαστρό τους βρέθηκε το σπίτι μιας γυναίκας αστυνομικού, η οποία υπηρετεί στην αστυνομική διεύθυνση Αχαΐας, από το οποίο κατάφεραν και αφαίρεσαν διάφορα πολύτιμα αντικείμενα. Κατάμεστη αίθουσα έγκλειγε την κοπή πίτας της Λέσχης Αρχιμαγείρων. Η Λέσχη Αρχιμαγείρων ανακοίνωσε πως έχει στόχο την ανάδειξη των τοπικών προϊόντων και των τοπικών πιάτων της περιοχής. Η Λέσχη Αρχιμαγείρων Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδος έκοψε το απόγευμα της Τρίτης την πρωτοχρονιάτικη πίτα της. Η αίθουσα εκδηλώσεων έγκλει στη Βεσομάρα στην Πάτρα ήταν κατάμεστη. Στην κοπή παραβρέθηκαν ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Γιώργος Αγγελόπουλος, ο κ. Κώστας Μητρόπουλος, εκπρόσωποι του Δήμου Πατρέων και του Αιγαίου, εκπρόσωποι των Συλλόγων Εστίασης Πατρών και Αιγαίου και εκπρόσωποι του Επιμελητηρίου Αχαΐας. Εκπρόσωποι επίσης των Συλλόγων Αρτοποιών και Ζαχαροπλαστών. Έχουμε λοιπόν έτοιμους πελάτες να αγοράσουν ελληνικά προϊόντα, αλλά να μάθουν και τη γαστρονομία μας. Οπότε λοιπόν το φορτίο είναι πολύ μεγάλο και πρέπει να παλέψουμε. Πιστεύουμε πάρα πολύ σαν Λέσχη Αρχιμαγείρων ότι πρέπει να αναδειχθεί το τοπικό προϊόν, η τοπική γαστρονομία. Αυτό είναι ανάγκη για τον τόπο μας. 5 τοπικά πιάτα ανά την πόλη, ανά την περιοχή και να μπουν σε όλους τους οδηγούς, τουριστικούς οδηγούς, ώστε κάθε επισκέπτης είτε είναι Έλληνας είτε βρίσκεται στο εξωτερικό, να ξέρει τα συγκεκριμένα εστιατόρια να συμμετέχουν σε αυτό το πρόγραμμα. Να ξέρει ότι θα βρει γεύσεις από την Αχαΐα ή από την Πάτρα ή από την Αιγιάλια. Η Λέσχη, που εδρεύει στην Πάτρα και αποτελείται από 312 μέλη, ιδρύθηκε πριν από ένα χρόνο και σκοπός της είναι η ανάδειξη του επαγγέλματος της ελληνικής γαστρονομίας και γενικότερα η ανάδειξη της τοπικής κουλτούρας. Δεν υπάρχει τίποτα στον κόσμο όταν δεν έχει έμψη υγό υλικό για να μπορέσει να προχωρήσει. Άρα λοιπόν έχουμε τον ένα πυλώνα ο οποίος είναι δεδομένος. Κάποια από τα παιδιά που μπαίνουν τώρα στο επάγγελμα ή που έχουν προχωρήσει λίγο περισσότερο, μετά από λίγα χρόνια θα είναι αυτοί οι οποίοι θα διευθύνουν μεγάλες επαγγελματικές κουζίνες, θα στελεχώνουν και θα εκπροσωπούν τη χώρα μας σε κάθε επίπεδο. Αλλά και στους μαθητές να από κοινού να φτιάξουμε κάτι για την πόλη μας, κάτι για τον νομό μας, διότι έχουμε χαθεί στο να βρούμε την γαστρονομική ταυτότητα. Μακάρι. Εμείς σαν Σύλλογος Εστίασης το γραφείο μας είναι ανοιχτό από Δευτέρα ως Παρασκευή κάθε μέρα 9 με 5. Θα θέλαμε λοιπόν Θωμά και τα βιογραφικά και στη διοίκηση και τα βιογραφικά των ανθρώπων που μπορεί να ενδιαφέρονται για να βρουν καταστήματα και συνεργασίες. Σαν διευθυντής του Δημοσίου ΕΚ Πάτρας θέλω να τονίσω ότι το Δημόσιο ΕΚ Πάτρας είναι ο μοναδικός δημόσιος φορέας ο οποίος βγάζει σεφ αρχιμάγειρες. Το τμήμα σεφ αρχιμάγειρες, αυτή η λέξη ακριβώς περιέχεται στο τίτλο, στη βεβαίωση που θα πάρουν τα παιδιά, βγαίνει μόνο μέσα από το δημόσιο ΙΕΚ. Δεν έχει σημασία είναι στην Πάτρα, γενικά όλα τα δημόσια ΙΕΚ της Ελλάδος. Δεν υπάρχει άλλος φορέας δημόσιος που να δίνει τέτοια πτυχία. Το θερμά και μεγάλη μου τιμή. Μεγάλη μου τιμή. Ευχαριστώ πολύ. Οι στολές του πατρινού καρναβαλιού παρουσιάζονται από χθες το βράδυ στην αγορά Αργύρη. Ο επισκέπτης μπορεί να δει τι θα φορεθεί στο φετινό πατρινό καρναβάλι. Εγενιάσχεται απόγευμα της Τρίτης στην αγορά Αργύρη η έκθεση παρουσίαση των στολών των πληρωμάτων του πατρινού καρναβαλιού 2017. Ο κάθε επισκέπτης της έκθεσης παρουσίασης των στολών παίρνει μια ικανή πρόγευση για όσα θα δούμε στις φετινές παρελάσεις του πατρινού καρναβαλιού από τα πληρώματα. Μπορεί ο κόσμος να έρθει εδώ να δει τις στολές, να διαλέξει ποιο γκρουπ θα συμμετάσχει, να κάνει και μια συζήτηση με τον υπεύθυνο κάθε γκρουπ. Ένας θεσμός καθιερωμένος κάθε χρόνο. Και σε αυτό συμβάλλει ο Δήμος με την έννοια ότι μπορεί τέλος πάντων κάποιος να έρθει εδώ και να διαλέξει ποιο γκρουπ θα είναι. Φαντασία υπάρχει μεγάλη, τη βλέπετε. Πώς σας φαίνονται οι στολές? Νομίζω είναι καλύτερες από πέρσι. Αυτή είναι έτσι από μια πρώτη ματιά. Πιο φάνταστες, πιο καλλιτεχνημένες.
είναι κάπως καλύτερα. Η έκθεση θα παραμείνει ανοιχτή για το κοινό από τις 6 έως τις 8 το απόγευμα καθημερινά, ενώ τα Σαββατοκύριακα από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι και μετά από τις 6 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ, μέχρι και την 5η 23 Φεβρουαρίου. Κατάμεστο το θέατρο Επίκεντρο για την παράσταση του καρναβαλικού κομιτάτου «Η Βίλα των Οργείων». Θα παίζεται μέχρι και την προσεχή Κυριακή. Ό,τι έγινα μήχος με τη λίξα σε σεντόνι και με μια δικογραφία κι όλοι να την εντοπίζουν σαν συγγνώμη εγκληματία. Δεν την είχατε κλεισμένη στο γραφείο! Εκεί την είχα! Και πώς είχε! Να την ξαναπάς και να την κλειδώσεις! Αμερικάν πάει! Έχουμε γίνει εδώ μέσα! Μα το πονί! Μπορεί να περάσει έξω, μωρή πατεόπονη! Μωρή, ρε! Ρε στο Γιώργο! Καθή μου, εσέ! Εννοείτε! Έλα εδώ μαζί μας! Γιατί μωρέ, θα σου χαλάσουμε το μαλλί! Πώς θα αποδώσει η Γιώργο! Να έρθετε καμιά φορά μόνη μου, κύριε Τικητά! Τι, ωραία, εσείς θα με φέρετε! Σεντόνια, όργια, γέλιο, αναφορές στον Ντόναλτ Τραμπ, στον Νικολόπουλο, τον πατρινό δικηγόρο και φίλο του Κωνσταντίνου Μάγνη Γιώργο Φαφούτη και όσα γίνονται σήμερα στην Πάτρα και όχι μόνο. Και πρωτότυπα τραγούδια. Το καναβαλικό κομιτάτο μετέτρεψε το επίκεντρο σε American Bar, διασκευάζοντας τη Βίλα των Οργείων. Στην αστυνομία είναι κυρία σαν εμένα! Σκασμός εσύ! Σας παρακαλώ, μιλάτε μου στο πληθυντικό, δεν είμαι συνηθισμένη στον ελληνικό. Σκασμούς εσείς! Σας παρακαλώ, να μην πάω στη δεξίωση. Πώς κάνει η δεξίωση? Ο Γιώργος Φαφούτης, ο δικηγόρος Παραρίο. Θα του πω να έρθει να σας τραγουδήσει
και εδώ. Σα παρακαλώ. Είμαι καλεσμένη, σα λέω. Στη σκηνοθεσία η Όλγα Μοσχόβου. Στη διασκευή ο Κωνσταντίνος Μάγνης, ο οποίος ανέλαβε το ρόλο του Κωνσταντάρα. Το ρόλο του Παπαγιανόπουλου, του χωροφύλακα δηλαδή, που ρωτούσε συνεχώς αν το τμήμα του είχε γίνει American Bar, είχε ο Χάρης Πανουτσόπουλος. Το φετινό θίασο του κομιτάτου αποτέλεσαν ο Κωνσταντίνος Μάγνης, Καρολίνα Λέγκα, Χάρης Πανουτσόπουλος, Θανάσης Βλάχος, Άννα Ροδοπούλου, Βίκη Γιανακοπούλου, Παντελής Πανής, Ελίζα Σιγαλού, Μαρία Γουρίδη, Τάκης Κωνσταντινόπουλος, Γεωργία Τσούλου, Όλγα Σταυρουλοπούλου, Λυκούργος Σταυρουλόπουλος, Νίκος Αποστολόπουλος, Γιάννης Γιανακόπουλος, Γιάννης Λίλης, ενώ επέστρεψαν οι Κωνσταντίνος Βρύς και η Βίκη και η Ανδριάννα Πολυμερόπουλου. Τα κοστούμια και τα σκηνικά είναι της Ντούλης Δημητροπούλου και βοηθός σκηνοθέτη ο Γιάννης Πετρούτσος. Επίσης η Ριάννα Παπαχριστοπούλου ερμήνευσε ένα πρωτότυπο τραγούδι σε μουσική του Τζόνι Ανδριόπουλου και στίχους του Κωνσταντινού Μάγνη, ενώ η ηχογραφία ήταν της Κατερίνας Αναλυτή. Το έργο ξεκίνησε χθες και οι παραστάσεις θα συνεχιστούν μέχρι την Κυριακή 12 Φεβρουαρίου. Κάμος τη Βιολέτα και την κορόιδεψε. Αυτή όμως μόλις το πιάσανε στα πράσα τον έβαλε στο χέρι. Αλλά όλοι αυτοί εδώ με τα σεντόνια βάλε τα μεγάλα μέσα και καθαρίσανε μετά. Και ύστερα... Αντώνη! Μάλιστα κύριε Δικητά. Τελείωσε το έργο, Αντώνη! Τι να σας πω τώρα κύριε Δικητά. Εμένα πάντως κάτι μου μυρίζει. Κάτι μου μυρίζει εδώ, κάτι γίνεται εδώ. Παλιά αυτά τα πράγματα με τσαντίζανε, Αντώνη. Και τώρα... Πού τσαντίλα, Αντώνη. Και με μια δικογραφία όλοι να αντιμετωπίζουν σαν σκηνό εγκληματία. Να δουν αυτή η λόγη να γραφίσω στο στομί γνώση η φαντασία που διαφέρουν τη λάθη. Να δουν ότι μιλήθως αν μ' αρέσει το παχύ. Ναι, είναι όντως sold out οι παραστάσεις. Παρ' όλα αυτά, θα έλεγα ότι ο κόσμος πρέπει να δοκιμάσει να βρει εισιτήρια, γιατί πάντοτε, όπως γνωρίζετε, έχουμε κάποιες ακυρώσεις τελευταία στιγμή. Είναι χειμώνας, ο κόσμος αρρωσταίνει. Οπότε, ας κάνουμε μια δοκιμή να δούμε κατά πόσο μπορούμε να καλύψουμε. Εμείς θα κάνουμε και υπερβολή. Θα βάλουμε και μαξιλαράκια, άμα χρειαστεί. Τι είναι το έργο, τι θα δει ο θεάτης? Βεβαίως, θα δει με βάση την παλιά ιστορία και το παλιό γνωστό έργο του 1964, η Βίλα των Οργείων με τον Κωνσταντάρα και τους υπόλοιπους ηθοποιούς. Υπάρχει βεβαίως μια πολύ μεγάλη διασκευή από τον Κωνσταντίνο τον Μάγνη, με πολλούς καινούργιους ρόλους. Θα γελάσει σίγουρα. Κύριε Ζάβαλου, το όνομα μέσα. Να, κοιτάξτε, είναι όλοι τους πρώτης τάξεως, κύριοι. Η αστυνομία είναι τόσο προκατηλημένη που θα νομίσει ότι όλοι αυτοί οι κύριοι με τους οποίους συνδέομαι οικογενειακώς συχνάζουν στη βίλα μου για πονηρούς σκοπούς. Καταλαβαίνετε τώρα, θα εκτεθούμε όλοι χωρίς κανέναν απολύτως λόγο. Όλοι θα εκτεθείτε. Όλοι. Και ο κύριος Ζάβαλος. Φυσικά. Αφέρτο εδώ έγινε η δουλειά σου. Πεσποινείς μου. Και ο καλός άγγελος σας έστειλε. Αχ, μα εσάς σας έστειλε καλύτερος. Θέλει να με το πάρεις σου, λέω. Δεν θα αντιδράσεις. Θέλεις το πάρει. Ναι. Θέλεις το πάρει. Θέλεις το πάρει. Και περνάμε στα αθλητικά νέα της ημέρας, μας ενημερώνει η Κωνσταντίνα Γκατζούνα. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ποδοσφαιριστής της Παναχαϊκής είναι και επίσημα πλέον από σήμερα ο Ηλίας Πολύμος. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Παναχαϊκής Συμμαχίας, ο 21χρονος Ηλίας Πολύμος ανήκει πλέον στο δυναμικό της Παναχαϊκής και τίθεται στη διάθεση του προπονητή της ομάδας, Σωκράτη Φρυδόπουλου. Ο 21χρονος μπακ, μέχρι και πριν από λίγες ημέρες, αγωνιζόταν ως βασικός στο πρωτάθλημα της Football League με τα χρώματα του Πανθρακικού, ο οποίος όμως αποσύρθηκε από το πρωτάθλημα. Δικαίωμα συμμετοχής στο πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής θα έχει μετά τις 23 Φεβρουαρίου, αφού τότε θα έχει συμπληρώσει σύμφωνα με την αθλητική νομοθεσία έναν μήνα από την τελευταία του επίσημη συμμετοχή σε επαγγελματική κατηγορία. Με τον Απόλλωνα συμφώνησε ο Steve Bard Jr. και έτσι θα είναι η νέα μεταγραφή για τους μελανόλευκους στην προσπάθειά τους να αποφύγουν τον υποβιβασμό. Αξίζει να αναφέρουμε ότι έχει αγωνιστεί ξανά στην πόλη μας πριν από μία δεκαετία, με την Ολυμπιάδα στην Α1. Ο Προμηθέας συνεχίζει την προετοιμασία του για το δύσκολο σαββατιάτικο παιχνίδι στην Θεσσαλονίκη με τον Άρη, αλλά τα προβλήματα δεν λείπουν. Ο Τζόουνς υποβλήθηκε σε μαγνητική τομογραφία, που έδειξε ότι έχει τενοντίτιδα στον ώμο. Ο Μουρ έχει δεχτεί χτύπημα στον καρπό,
ο Τόντιτς έχει ενοχλήσει στη μέση, ενώ οι Γκίκας και Πέτας έχουν ίωση. Ο Βαγγέλης Αγγέλου εκτιμά πως όλοι θα ξεπεράσουν τα προβλήματά τους και θα τεθούν στη διάθεσή του για το παιχνίδι με τον Άρη. Αυτά ήταν τα αθλητικά νέα από το Patras TV. Και εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Patras TV. Μείνετε στο Patras TV για να μαθαίνετε ό,τι συμβαίνει. Να είστε όλοι καλά. Καλό βράδυ. Ηλίας Κούλης. Χωματουργικές εργασίες παντός τύπου. Κατεδαφίσεις, αδρανή υλικά. Και νέο κατάστημα Δούβρης στο Ψαροφάι, στην Ακροτηρίου, τον δρόμο των ηλεκτρικών. Η δική μας πατρινή αλυσίδα που εμπιστευόμαστε εδώ και 64 χρόνια μεγαλώνει. Με νέο κατάστημα, νέες προτάσεις τεχνολογίας και νέα δυναμική. Δούβρης στην Πάτρα. Γιατί στο Δούβρη δεν αγοράζεις, επενδύεις. Προς όλα τα περιπολικά της Διβίκο, συμβάν Y3 στην οδό Μεζόνος. Σπεύσατε αμέσως. Over. Ελήφθη από Α3, σπεύδουμε αμέσως. Αυτά τα συστήματα ασφαλείας κάποτε τα βλέπατε μόνο στο σινεμά. Καιρός να τα δείτε και στην καθημερινή σας ζωή. Διβίκο Security. Η προστασία σας δεν μπορεί να παραμένει ούτε λεπτό ακάλυπτη. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες ασφάλειας και προστασίας που αφορούν τους ανθρώπους και την επιχείρησή σας. Διβίκο Security. Ηλεκτρονικά συστήματα, τηλεχειρισμός από απόσταση, συστήματα φύλαξης, εξειδικευμένες εφαρμογές. Divico Security. Ασφάλεια νέας εποχής. Πρότυπο συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Το άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό, καθώς και τα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, είναι στη διάθεση των πελατών μας, έτσι ώστε η ασφάλεια της οικογένειάς σας να είναι δική μας υπόθεση. Πρότυπο συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εδώ και 35 χρόνια στην υπηρεσία του πελάτη. Τώρα η δεύτερη γενιά, άριστα καταρτισμένη, δίνει λύση και ασφάλεια σε ό,τι αφορά το αυτοκίνητό σας. Πρότυπο συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδίκευση Hyundai, Kia, Daewoo, καθώς και όλες τις εταιρείες αυτοκινήτων. Νέες παροχές, υγρά αεριοκίνηση, καθώς και οδική βοήθεια. Αφή Αντωνέλη. Θα μας βρείτε Δημοκρατίας 21, Οβριά. 2610-524-447. Βαλσαμάκης εισαγωγική και οι υπερπροσφορές συνεχίζονται. Τώρα για τον πιο όμορφο χώρο του σπιτιού σας που πρέπει πάντα να είναι περιποιημένος και καθαρός, σας δίνουμε τη λύση. Καλύματα σαλονιών άριστης ποιότητας με σταυρωτή ελαστική ύφανση για τέλεια εφαρμογή για όλους τους τύπους σαλονιών. Σετ τριών τεμαχίων από 160 ευρώ τώρα μόνο 75 σε 10 υπέροχα χρώματα. Και καλύματα καρέκλας από 24 ευρώ μόνο 14 ευρώ το τεμάχιο. Και μοντέρνες έτοιμες κουρτίνες με τρούξ σε απίθανα σχέδια και χρώματα μόνο 19 ευρώ το τεμάχιο. Βαλσαμάκης εισαγωγική, Σμύρνης 243 και Καλαβρίτων. Τα προϊόντα αποστέλλονται ταχυδρομικό σε όλη την Ελλάδα. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2610-361-808. Βαλσαμάκης εισαγωγική, γιατί εμείς μπορούμε και πουλάμε φθηνότερα. Δοκιμάστε απολαυστικές γεύσεις από κοντά σε ένα κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο που διαθέτει και δύο οθόνες πλάσμα ή από το σπίτι σας με ένα τηλεφώνημα σε χρόνο Express. Εστιατόριο Express στη Γούναρη 66. Τηλέφωνο Delivery 2610-329-643 και 314-248. Εστιατόριο Express για καλομαγειρεμένο σπιτικό φαγητό. Χαμός, ε! Κανένα πρόβλημα. Πάμε ακτή Δημαίων. Παρκάρουμε εύκολο και δωρεάν στο δημοτικό πάρκινγκ και με το λεωφορείο μας μεταφέρουν δωρεάν σε 5 λεπτά στο κέντρο.
Είσοδοι στο δημοτικό πάρκινγκ από Γούναρη, Παπαφλέσσα και Ιεροθέου. Δρομολόγια από και προς το κέντρο από τις 7.30 το πρωί έως τις 9.30 το βράδυ. Δήμος Πατρέων. Με τη βοήθειά σου δίνουμε όλοι μαζί ανάσα στο ιστορικό κέντρο της πόλης μας. Σκέφτεσαι ακόμα πώς θα παρκάρεις στο κέντρο της Πάτρας? Τώρα είναι απλό και εύκολο. Κάρτα στο Parbreeze και άραξες. Αγοράζουμε μία κάρτα με 30 λεπτά και παρκάρουμε για μία ή δύο ώρες ανάλογα το δρόμο που βρισκόμαστε. Ενημερώσου για το νέο σύστημα στάθμευσης στην ιστοσελίδα του Δήμου e-patras.gr. Σε αφορά. Δήμος Πατρέων. Με τη βοήθειά σου δίνουμε όλοι μαζί ανάσα στο ιστορικό κέντρο της πόλης μας.